Γυρνώντας ο Στάθης από το ψάρεμα, διερωτήθηκε πού είναι ο Νίκος. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν μπροστά σε ένα σκηνικό που ο Νίκος άρχισε να φωνάζει. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι φώναζε. Τον άκουσα να μιλάει πάρα πολύ έντονα. Φώναζε για αρκετή ώρα. Κάποια στιγμή πήγε ο Μάριος να του μιλήσει και του είπε να μην τον πλησιάσει. Το ίδιο έκανε και ο Κώστας. Δεν πήραμε καμία απάντηση για το τι συμβαίνει και μέχρι αυτή τη στιγμή ο Νίκος έχει εξαφανιστεί. Δεν είναι στο camp, δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκεται και δεν ξέρω και τι ακριβώς έχει γίνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι από πού ήρθε. Νομίζω ότι ήρθε ερχόμενος από το δάσος προς την παραλία μας και φώναζε. Μετά από αυτό δεν ξέρω πού πήγε, ούτε πού κατευθύνθηκε, ούτε τι ακριβώς έχει γίνει. Μπορεί να βγει εδώ να βάλει, γι' αυτό σου λέω. Πάζε. Κάτω, σε λίγο αφήγουν. Σε λίγο αφήγουν. Να φάμε. Δεν πεινάω, μοιραστείτε το παιδιά. Έλα να φάμε. Να ρε φίλε, δεν πεινάω. Άσε με, σε παρακαλώ, δεν πεινάω. Καλά, το παίρνω εγώ. Μοιραστείτε το, δεν θέλω να φάω. Δεν το μοιραζόμαστε, θα το πάρω μαζί σου. Δεν θέλω να φάω, απλά μοιραστείτε. Δεν θέλω άλλο. Δεν έχω καταλάβει και δεν έχω ιδέα τι ακριβώς έχει γίνει με τον Νίκο. Ήμουνα με την Ασμίνα, κάναμε μπάνιο περίπου μία ώρα. Και όταν γυρίσαμε, μας είπαν ότι τα παιδιά τα υπόλοιπα ότι λείπει, ότι δεν τους χαιρέτησε, δεν τους μίλησε. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα τι έχει γίνει. Αλλά και αν τον δω, δεν θέλω να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Επιστρέφοντας από το ψάρεμα που είχα πάει με τα παιδιά, με πλησιάζει ο Σπύρος και μου λέει «Έχει γίνει με τον Νίκο χαμός». Λέω «Τι χαμός». Μου λέει «Έχει γίνει χαμός». Μπήκε ξαφνικά μέσα στο χώρο της καλύβας και άρχισε να ορίεται και να ουρλιάζει και θέλω να μιλήσω με την παραγωγή και τι έχει γίνει και θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω να μιλήσω με κανέναν, του λέω. Μάλωσε με κάποιον. Εγώ την μεταξύ, όταν έφυγα να πάω για ψάρεμα, έφυγα και ήταν όλα ρόδινα. Νίκο, πάω για ψάρεμα, του λέω. Σπύρο, πάω για ψάρεμα. Γεια. Και γυρνώντας, μετά ρωτάω τον Κώστα, του λέω τι έγινε με τον Νίκο. Καταρχήν, πού είναι ο Νίκος. Όλοι μου λέγανε δεν ξέρουμε, είναι μέσα στο δάσος. Λέω και τι κάνει μέσα στο δάσος. Μου λένε δεν ξέρουμε, δεν λέει σε κανέναν τίποτα. Πάω στον Κώστα, του λέω Κώστα, τι σου είπε ο Νίκος. Μου είπε Κώστα μου, δεν θέλω να σου πω τίποτα, άφησε με και εσύ ήσυχο. Μου λέει ότι μεταξύ ο Κώστας, πρώτη φορά τον έχω δει έτσι και από το προηγούμενο παιχνίδι, από το δικό μας, έτρεμε στην κυριολεξία. Εγώ ακόμα εντωμεταξύ, επειδή δεν τον έχω δει, δεν μπορώ να αντιληφθώ το μέγεθος της έκρηξης που έκανε. Εγώ ακόμα συνεχίζω μάλλον να θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο μεγάλη έκρηξη και το έχουν κάνει θέμα. Και το λέω στον Σπύρο και στον Κώστα και μου λέει όχι, δεν τον έχουμε ξαναδεί έτσι. Τους λέω δηλαδή τι έγινε. Μετά με πιάνει η Ασημίνα, της λέω. Μου λέει τι έγινε με τον Νίκο. Λέω, εσύ θα μου πεις τι έγινε με τον Νίκο, εγώ δεν ήμουν εδώ. Α, μου λέει, ούτε εμείς ήμασταν εδώ, λείπαμε. Οπότε δεν ξέρουν ούτε αυτές. Ρωτάω το Χανταμπάκι, έμαθες κάτι. Όχι, μου λέει, αυτός ήταν και μαζί μου. Ρωτάω τη Σταυρούλα και την Ελένη, τι έγινε με τον Νίκο. Έκανε σαν τρελός, ούρλιαζε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ επειδή ξέρω τον Νίκο από όσο τον έχω γνωρίσει με στο παιχνίδι, ξέρω ότι δεν είναι τρελός. Κάτι έχει γίνει. Εδώ και καιρό παρακολουθώ τις κινήσεις της Ασημίνας και της Δαλάκας. Τις βλέπω λίγο κάπως περίεργες. Και σήμερα ενώ ήρθε το ψαροντούφωκο και όλοι ασχολιόντουσαν με το ψαροντούφωκο και το δίχτυ, βλέπω αυτές τις δύο να απομακρύνονται με τσάντες και γενικά λίγο περίεργα. Και λέω, κάτσε να τις ακολουθήσω, να δω τι γίνεται. Φοράω την κουκούλα μου και μπαίνω μέσα στη ζούγκλα. Και έτσι όπως πάω μέσα στη ζούγκλα σιγά σιγά, κάθομαι, αράζω. Και εκεί που ήταν δύο τα άτομα, εμφανίζεται και ξαφνικά ένα τρίτο άτομο. Και βλέπω γενικά να γίνεται κάτι πολύ παράνομο και κόντρα στους νόμους του παιχνιδιού και με αυτό το πράγμα είμαι πολύ εξοργισμένος και νευριασμένος. Δεν γίνεται, δεν δέχομαι
να κοροϊδεύουν αρχικά εμένα, γιατί όλο αυτό είναι κοροϊδία. Μετά, όχι μόνο την ομάδα μας, αλλά και την ομάδα των μπλε. Και το κυριότερο είναι ότι κοροϊδεύουν και ολόκληρο τον κόσμο έξω